Καλά, κύριε Φέλιξ. Νομίζεις ότι μου μοιάζει καθόλου? Είναι τέλεια ομοιότητα, Πόιντι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φέλιξ. Έλα, εδώ είμαστε. Για δοκίμασε και εσύ να δεις άμα σου κάνει. Πώς είμαι? Ω, πάρα πολύ όμορφος, κύριε Φέλιξ. Αφεντικό Σόλιντερ! Γεια σου, Ροκ! Έπιασες τον Poindexter! Ναι, αφεντικό. Τον έχω εδώ μέσα στο σάκο. Και τώρα σχετικά με την αμοιβή μου των 100.000 δολαρίων. Αργότερα, Ροκ! Τώρα για 98.000! Ω, θέλεις να τον βάλω πού? Μέσα στην κονική μύτη του διαστημικού πυράβλου, του Big Dipper! Σωστά. Όλα αυτά για 98.000 ακριβώς. Εντάξει, θα έρθω λοιπόν. Στην κονική μύτη τηλεκατευθυνόμενου πυράβλου. Θα κάνει πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Έλεγχος πυράβλων. Α, νάτος! Έρχεται ο Poindexter με τη μύτη του πυράβλου. Με το σούπερ καυσιμό του να τροφοδοτεί τους πυράβλους μου, θα κατακτήσω τη γη. Α, Poindexter! Επιτέλους έπιασα! Χαχα, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Φέλιξ, εσύ? Ναι, εγώ. Και για ποιο λόγο με έφερες μέχρι εδώ στον Άρη, μου λες, παρακαλώ πολύ? Μα αυτό είναι εκπληκτικό! Πώς κατάφερες να μπεις στο σάκο, Φέλιξ? Έλα τώρα, λες και δεν ξέρεις, παλιό παγωγέα! Και τώρα θα επιστρέψω και πάλι στη γη, εγώ! Θα επιστρέψεις στη γη? Με ποιο τρόπο? Πώς? Over, Skinner Rock! Εδώ το αφεντικό σου, ο Solider! Με λαμβάνεις? Μίλα λοιπόν! Ακούσέ με, χαζέ και ανόητε, Ροκ! Για ποιο λόγο μου έστειλες τον Φέλιξ τον Άρη? Το Φέλιξ? Μα, αφεντικό, εγώ προσωπικά έβαλα τον Poindexter μέσα στη μύτη του πυράβλου! Λοιπόν, εγώ έχω τον Φέλιξ με μια μάσκα του Poindexter! Με μάσκα! Α, όχι τον βρώμο απατεώνα! Άφησε τα λόγια και βάλε τον αληθινό Poindexter στον επόμενο πύραυλο, Ροκ! Μάλιστα, αφεντικό! Ο πύραυλος φεύγει στις 11 ακριβώς! Και το καλό που σου θέλω να είναι μέσα Poindexter!
κύριος Σόλιντερ, θέλει να αρπάξει τη φόρμουλα για σούπερ πυράβλους του Poindexter, λοιπόν. Γι' αυτό προσέλευε το Ροκ να τον φέρει στον Άρη. Καημένη Πόιντι, δεν έχει καμία σωτηρία. Τι να καθυστερεί άραγε τόσο πολύ τον κύριο Φέλιξ. Αυτός πήγε απλά να ανοίξει την πόρτα. Να το και πάλι το κουδούνι. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Αυτή τη φορά δεν είναι ο Φέλιξ, όχι. Μακάρι να μπορούσα να βγω από αυτό εδώ το αριανό κουτί. Μήπως άκουσα να λες αριανό? Μάρτιν, ο αριανός! Πόσο πολύ χαίρομαι που σε βλέπω, φίλε μου! Κι εγώ το ίδιο, Φέλιξ. Ευτυχώς που είχα πρόχειρη την διαστατική μου πύλη κάψουλα. Εγώ θα σε βγάλω από εδώ αμέσως, Φέλιξ. Αχ, σε ευχαριστώ, Μάρτιν, αλλά ανησυχώ πάρα πολύ για τον Poindexter. Ναι. Υποτίθεται ότι θα είναι στον επόμενο πύραυλο από τη γη. Θα πρέπει τότε να βιαστούμε. Γρήγορα, μέσα στην κάψουλα. Επόμενη στάση, στη θέση εκτόξευσης. Πατάω το κουμπί. Φέλιξ, εσύ. Ναι, εγώ. Παλιό εγκληματία. Να σε πάρει. Πάει, έφυγε. Βγάλτε με έξω! Βγάλτε με έξω από εδώ! Poindexter! Συγγνώμη, Πόιντι! Πικνίκ, φίλε. Ναι, κύριε Φέλιξ. Α, κοίταξε, ένα τέλειο μέρος να καθίσουμε να φάμε το φαγητό μας. Ω, μία μιλιά. Αυτό εδώ είναι τέλειο, Πόιντι. Ναι, κύριε Φέλιξ, είναι πραγματικά τέλειο. Μα τι είναι όλα αυτά μέσα στη τσέπη σου, φίλε μου? Πέτρες? Όχι, αυτά είναι τα παιχνίδια μου. Ποια δηλαδή? Ο οδηγός υπολογιστής μου. Ο οδηγός υπολογιστής σου είπες? Ναι, και ο μικρός φασματοαναλυτής μου και ο ολοκληρωτής ισοτόπων κυκλωμάτων τσέπης. Έχω επίσης... Εντάξει, μην το παρακάνεις. Λοιπόν, μάγε, πιάσαμε δύο αυτή τη φορά. Μα που είμαι? Και ποιος είσαι εσύ? Όλοι με φωνάζουν ο μάγος. Το ήξερα ότι όλα αυτά τα ονειρευόμουν. Δεν βλέπεις όνειρο. Σε έφερα στο μέλλον με τα μαγικά μου μήλα. Τι μας λες τώρα? Α, το άλλο είδος αυτό. Ναι, αλλά αυτός φαίνεται πάρα πολύ έξυπνος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ιδιοφυΐα. Ερέ μου, αυτή τη στιγμή σε ένα κυρίστρο βοηθό του μάγου. Ποιο είναι το όνομά σου, ερέ? Poindexter, και αυτός είναι ο φίλος μου, ο κύριος Φέλιξ. Φέλιξ, πολύ περίεργο όνομα. Ναι, βέβαια, μοιάζει με όνομα γάτας. Αν τελειώσετε με τα αστεία σας, κύριοι, εγώ λέω να πηγαίνουμε επιτέλους. Έλα, Poindexter. Έρχομαι, κύριε Φέλιξ. Ω, Θεέ μου, ένα κάστρο.
Είναι ένα μεσαιωνικό κάστρο. Ω, εκπληκτικό. Μήπως ονειρεύομαι ή μήπως βρίσκομαι στο Hollywood. Μα! Ω, εσύ! Μια σκάλα! Σίγουρα κάπου θα οδηγεί η σκάλα. Εργαστήριο μου. Έχει το πιο σύγχρονο εξοπλισμό επιστημονικό της εποχής. Οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί κάποιος για να φτιάξει χρυσό. Να φτιάξει χρυσό? Ναι, αυτή είναι η πρώτη σου αποστολή. Μα κύριε Μάγε, η μεταστοιχείωση πρέπει να το ξέρετε ότι είναι αδύνατη με τέτοιο απαρχαιωμένο εξοπλισμό. Δεν το ξέρετε. Πιάσε δουλειά, αλλιώς... Έλα, Σερόκ, ας βρούμε τον Φέλιξ. Θα επιστρέψω όμως σύντομα. Πού είναι? Α, κύριε Φέλιξ. Ας φύγουμε από εδώ, φίλε μου, γρήγορα. Φύγαμε. Αλλά πώς, κύριε Φέλιξ. Η πόρτα είναι κλειδωμένη. Και... φίλε μου, από το παράθυρο! Ω! Ου, τέλεια! Λιποθύμησε! Μα τι είναι αυτό? Επιστρέφουνε! Ξύπνα, Πόιντι! Τι είναι αυτό τώρα μέσα στη τσέπη του? Ένα πολύ καλό εργαλείο βλέπω. Μοιάζει με όπλο. Ίσως μπορώ να τρομάξω αυτούς. Φέλιξ, τι κάνεις εσύ εδώ, Φέλιξ? Εσύ πρέπει να είσαι έξω και να τρέχεις στο νερό, μιλώ. Κάντε πίσω, αλλιώς θα σας ρίξω. Για τον Σερόκ. Εντάξει, πήγατε γυρεύοντας. Ει, Μάγε. Μοιάζεις με μια μάζα από κόκαλα. Ούτε κι εσύ φαίνεσαι πολύ καλά όμως. Τι τρως τελευταία? Ω, θέλω να φύγω από εδώ. Ω, κι εγώ το ίδιο. Αχ, κατάφερες και πάλι, κύριε Φέλιξ. Μπράβο σου, μπράβο. Ευχαριστώ. Μα τι είναι αυτό εδώ, αγαπητέ? Αυτό είναι το μηχάνημα τσέπης με ακτίνες γη, κύριε Φέλιξ. Το ήξερα ότι θα μου φανεί πολύ χρήσιμο. Ήτανε χρήσιμο. Είναι να τον βρω! Πώς!
Χρυσός! Βρήκα χρυσό. Είναι ο καθηγητής. Δεν του έχω εμπιστοσύνη. Χρυσός! Ο Ροκ Πάντεν, δεν του έχω εμπιστοσύνη. Εδώ είναι μια καλή κρυψόνα να το κρύψω. Κι άλλο ένα κομμάτι. Είναι δικό μου. Δικό μου. Μα δικό μου σου λέω. Σταματήστε. Είναι δικός μας χρυσός και είναι μόνο ένα κομμάτι. Γι' αυτό λοιπόν να το μοιράζουμε σε τρία μέρη. Κάτι είναι γραμμένο επάνω του. Αυτό εδώ είναι ένα γνήσιο κομμάτι από μίμησης χρυσού. Μα τι λέει? Κερδίσατε ένα μπολ σούπας. Στην καφετέρια Χρυσαφένια Θέα. Δεν πειράζει, ωραία είναι και η σουπίτσα. Μπράβο. Βαβούμ, καθάρισε εσύ το δρόμο. Βαβούμ! Αυτός είναι ο Βαβούμ. Τώρα πώς θα το διασχίσουμε αυτό? Βρίσκεις πάντοτε τη λύση. Νάτο, το πέτρινο φράγμα, το αρχαιότερο της χώρας. Κρατάει όλη την πόλη στεγνή. Κρατήσου τώρα, Βαβού. Θα πάμε στο σημείο ψαρέματος. Από εδώ και εσύ θα πας από εκεί. Μ' αυτό το γλυφιτζούρι θα πιάσεις μόνο κανένα μωρό. Hey. Για όποια στιγμή. Αυτό το ράγισμα είναι πολύ σοβαρό. Βαβού, ειδοποίησε την πόλη για τη διαρροή. Γρήγορα. Πόσο συμβαίνει, μικρέ μου? Σεισμός, Θεέ μου, σεισμός! Σε παρακαλώ, Βαβού, γρήγορα, γρήγορα! Θα πάω να παραπονεθώ στον δήμαρχο γι' αυτό εδώ! Τι πας να κάνεις? Τι τρέχει με σένα? Κάνε αυτός. Είσαι τρελός? Μίλησε. Μίλα. Μίλα. Thank you.
καταστρέψει όλη την πόλη. Αφήστε τον εμένα. Ας τον βάλουμε φυλακή. Αυτό εδώ θα σε εμποδίσει από το να γκρεμίσεις όλη την πόλη με το μεγάλο σου στόμα. Αυτός ο μικρός είναι επικίνδυνος. Άχι πια, είναι κλεισμένος στη φυλακή τώρα. Αδειάστε τον! Να το! Τι είναι αυτό! Νάτος! Εκεί πιάστε τον! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Πάμε, πάμε, γρήγορα! Κι άλλη μεγάλη ρουχμή! Εκεί είναι! Πιάστε τον! Πιάστε το παιδάκι με την κουκούλα! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Πιάστε τον! Από εδώ είναι! Πιάστε τον γρήγορα! Μπράβο, τον πιάσαμε! Πιάσαμε! Ω, είναι ο Βαβούμ! Θα πρέπει να τον σώσω από το πλήθος! Ελπίζω να κρατήσει αυτό! Να το κρεμάσουμε! Να το κρεμάσουμε! Να το κρεμάσουμε! Σταματήστε! Ήθελε μόνο να σου προειδοποιήσει! Σταματήστε! Το φράγμα έχει διαρροή! Κοιτάξτε! Τι φράγμα! Τι θα κάνουμε! Τι θα κάνουμε! Τι θα κάνουμε! Το φράγμα! Έσπασε, μαμού! Εσύ τι! Μας έζωσε! Έφτιαξε νέο φράγμα αυτός ο Βαβούμ! Αυτό τα ευχές μας! Το αγόρι αυτό είναι το πόδι! Μπράβο, Βαβούμ! Μπράβο, μην ξέρετε να με τους μεγάλους!
Καθηγητά, ο Φέλιξ βρήκε το ζουζούνι. Και τι? Αυτό το ζουζούνι είναι 1000 ετών. Το χρυσό ζουζούνι. Τι, το χρυσό ζουζούνι? Αυτό είναι ο μοναδικός ζωντανός οργανισμός που μπορεί να μας δείξει επιτέλους που είναι ο θησαυρός των Ίνκας. Στο χρυσό ζουζούνι και αυτό θα σας δείξει το δρόμο. Εντάξει, χρυσό μου, Μόγκο Τσίγκο! Γρήγορα, Ροκ! Είναι πολύ σκοτεινά, αφεντικό. Βγάλε επιτέλους αυτή τη χαζή στολή. Το ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Γρήγορα, Ροκ, γρήγορα. Προσοχή, χρυσό μου. Πού πάμε τώρα? Μόγκο Τσίγκο! Μέσα από το δάσος, Εντάξει, αλλά θα πάμε με τον εύκολο τρόπο. Κρατήσου, καλά, χρυσό μου. Είναι ώρα για εκτόξευση, αφεντικό. Πώς θα πάμε, αφεντικό? Μόλις περάσαμε τον Φέλιξ. Σύντομα θα προσγειωθούμε. Μια κουβέντα είναι αυτή, αφεντικό. Κοίτα! Φύτα, κοίτα το χρυσό ζουζούνι! Τι? Πάνω στο βουνό! Σταματήστε! Δεν είναι υπέροχο, Φέλιξ! Ήμασταν αναγκασμένοι να σε παγιδέψουμε γιατί θέλουμε το χρυσό ζουζούνι δικό μας. Δεν ξέρετε εσείς γι' αυτό. Λέει στην εφημερίδα ότι το ζουζούνι που ανακάλυψες μπορεί να μας δείξει που είναι ο θησαυρός των Μάγια. Όταν λοιπόν εμείς πούμε τις μαγικές λέξεις, το χρυσό ζουζούνι πρέπει να μας πει. Εντάξει, Ροκ, πες μας ποια είναι η μαγική λέξη. Μάγκο Τσίγκο.
Πρόσεξε με καλά, Ζουζούνη, τώρα. Πες μας που βρίσκεται ο θησαυρός. Μάγκο Τσίγκο. Ω, Θεέ μου, αυτό είναι βουνό. Απατεώνες, θα καταλήξετε στη φυλακή. Αυτό σας το υπόσχομαι. Πήγαινε μπροστά, Ροκ. Ανεβαίνουμε. Πώς μπορώ να τους σταματήσω? Είναι ανώφελο. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Σταμάτα επιτέλους τα παιχνίδια, Ροκ. Μου προκαλείς ναυτία. Έλα, έλα, Ροκ. Έλα, Ροκ, σου λέω, καθυστερούμε. Ένα πουλί μου κλείνει το δρόμο. Ξεφορτώσου το, λοιπόν. Λυπάμαι πολύ, πουλάκι, αλλά πρέπει να μάθεις να πετάς γρήγορα. Εντάξει, αφεντικό, είμαστε στην κορυφή του βουνού. Πού πάμε τώρα? Τώρα πού πάμε, Ζουζούνη? Μάγκο Τσίγκο. Κάτω. Μα το Ζουζούνη είναι τρελό. Νάτι, ακριβώς από κάτω. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Αυτό είναι πάγος. Όχι, όχι! Φέλιξ, ο πάγκος που κάθεσαι σπάει πίσω σου, κοίτα! Να πάρει ευχή και μη σκυλάμε! Φυλακή. Ναι, έχεις δίκιο, καθηγητά. Πάθαμε ψυχρολουσία. Λοιπόν, Πολντέξτερ, τώρα βρισκόμαστε στο Μεσαίωνα. Κοίτα, να ένα χωριό. Πάμε να το δούμε από κοντά. Ακούσατε, ακούσατε. Σύμφωνα με τον βασιλιά, θα γίνει τουρνουά μαγείας στο βασιλικό κήπο. Όλοι οι μάγοι της χώρας προσκαλούνται να δείξουν τα μαγικά τους και να αγωνιστούν για το πρώτο βραβείο. Μια τσάντα χρυσάφι! Να έχεις τα μάτια σου 14, Σερόκ. Πάρε το σκηνή μου και ρίξε τον Πόιντεξτερ και τον Φέλιξ κατευθείαν στην παγίδα μου. Ναι, βέβαια. Τώρα είναι πρώτη στη σειρά. Πολύ ωραία! Κάθονται στις καρέκλες παγίδα! Μην κοιτάξεις τώρα, κύριε Φέλιξ, αλλά εκεί είναι ο βασιλιάς! Χαίρε, μεγάλε μας βασιλέα! Η συμμετοχή μου σε αυτό το τουρνουά θα είναι με την εξαφάνιση του Σερ Ροκ. Μπράβο! Ζήτω! Μπράβο! Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη εξαφάνιση.
μου αρέσει πολύ αυτό το νούμερο. Λυπάμαι πολύ, Μάγε, αλλά κόλλησα. Και τώρα στη συνέχεια θα κάνω το επόμενο νούμερό μου. Θα κόψω ένα σώμα στη μέση. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, χρειάζομαι έναν εθελοντή από το κοινό. Εντάξει, είσαι ροκ. Να ο εθελοντής μας. Σίγουρα θα σώσω τον κύριο Φέλιξ, αλλά πώς? Ορίστε το πριόνι σου, σε ροκ. Ναι, ναι, εγώ θα κόψω πρώτος. Δεν μπορώ να βλέπω. Γρήγορα, σε ροκ! Ντόκτερ, βοήθεια! Σταμάτα! Μπορεί να πληγώσεις τον κύριο Φέλιξ! Λυπάμαι, αλλά το σοου πρέπει να συνεχιστεί, εκτός και... Εκτός τι? Εκτός και αν εσύ μου δείξεις μια μεγαλύτερη μαγεία. Εντάξει, θα το κάνω τότε. Πολύ καλά. Άνοιξε το κουτί τώρα, σε ροκ, σε παρακαλώ. Αγαπητέ κύριε Φέλιξ, είστε καλά? Μα ναι, Πόιντι. Ευχαριστώ που με έσωσες. Έχουμε ακόμα πλεξίματα, κύριε Φέλιξ. Χρειαζόμαστε ένα μαγικό κόλπο. Το βρήκα όμως. Σύμφωνα με το ημερολογιακό μου ρολόι, είναι σχεδόν ώρα για μια ολική έκλειψη ηλίου. Και κανείς δεν το ξέρει εκτός από μας. Σωστά, κύριε Φέλιξ. Τώρα προσφώνησέ με, σε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσουμε τώρα το μαγικό μας νούμερο κατευθείαν από το Broadway. Έλα, έλα, ποιο είναι το μαγικό κόλπο? Αυτή τη στιγμή θα εξαφανίσω τον ήλιο! Ψέματα λέει! Απατεώνας είναι! Ψέματι! Πώς είναι ο διάκος! Τίποτα λέω, δεν είναι ο ήλιος ακόμα! Απάτη! 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 Είναι απάτη, ο ήλιος ακόμα λάμπει σε ροκ! Κοιτάξτε! Θεέ μου, ο ήλιος εξαφανίζεται! Ο ήλιος εξαφανίζεται! Όχι! Σταμάτα! Σταματήστε! Σταματήστε τον ήλιο! Φέρε μας τον ήλιο πίσω! Σταμάτα! 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 Φέρε τον ήλιο! Σπόινι, έφτασε η ώρα! Ναι, κύριε Φέλιξ! Ας επιστρέψει τώρα ο ήλιος! Μαγικά σου με ευχαρίστησαν τόσο που σε ανακηρύσω μάγο νικητή. Ευχαριστώ.
είναι τώρα πάλι? Είναι η τυχερή σας μέρα, κύριε. Επιλεγήκατε για να δοκιμάσετε τη ρομπότικη εκεί βοηθό μας. Δώστε στη Ρόουζ εντολές και ενημερώστε μας για το πώς θα πάει. Αντίο. Μάλλον δεν βάλαμε όλες τις εντολές μέσα στο ρομπότ. Ώρα να γυρίσεις πίσω στο εργαστήριο, Ρόουζι. Στάσου, Ρόουζι. Σήκωσε ψηλά αυτόν τον άντρα. Δεν θα φύγεις από εδώ αν δεν καθαρίσεις. Όσα εδώ ήταν λοιπόν, θα την πιάσουμε αυτή την επικίνδυνη αρκούδα οπωσδήποτε. Θα την παγιδεύσουμε. Βλέπεις αυτή τη φωλιά με τις άγριες μέλισσες? Τι κάνουν αυτές οι μέλισσες, κύριε Μπαρτ? Τσιμπάνε αρκούδες, αυτό κάνουν. Δηλαδή θα βάλουμε τις μέλισσες στη σπηλιά του Big Brownie? Ακριβώς κατάλαβες. Οι μέλισσες θα τον ξεκάνουν αμέσως. Λυπάμαι, κύριε Μπαρτ. Αρνούμε να συμμετάσχω στην εξόντωση του καλού μου φίλου Big Brownie του αρκούδου. Δεν το έκανε επίτηδες. Καλά. Σταμάτε επιτέλους τα κλάματα. Αφού θέλεις, μείνε εδώ και μαγείρεψε το φαγητό. Έλα, Φέλιξ. Πρέπει να ειδοποιήσω το Big Brownie. Θα πάω από το σύντομο δρόμο. Σκοτεινά εδώ μέσα.
Εσύ πρέπει να είσαι ο γιος του Big Brownie. Θα σε φωνάζω μικρό Brownie από εδώ και πέρα. Είμαστε λοιπόν, αυτή είναι η σπηλιά του Big Brownie. Λοιπόν, βάλε αυτή τη φωλιά μέσα, βγάλε το θελό και τρέξε γρήγορα. Αλλάξει! Εγώ είμαι πολύ κουρασμένος σήμερα, λέω να ξαπλώσω λίγο τώρα. Πού είναι, Ντάξτερ, τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθα για να σώσω τον Big Brownie. Και λοιπόν, τον βρήκες? Όχι, αλλά βρήκα κάποιον άλλο. Φέλιξ, να σου συστήσω το μικρό Μπράουνι. Το μικρό Μπράουνι? Χαριτωμένος ο μικρός, Φέλιξ? Ναι, είναι. Οι αγριομάλισσες έγιναν πολύ ανήσυχες. Παιδιά, φύγετε από εδώ γρήγορα. Έλα μαζί μου, μικρέ Μπράουνι. Καλύτερα να πηγαίνω κι εγώ! Οχόκι! Οι μέλισσες βγήκαν έξω κι εγώ παγιδεύτηκα μέσα, βοήθεια! Ο κύριος Μπαρτ με έκανε να φέρω την κυψέλη στη σπηλιά ώστε οι μέλισσες να φάνε τον Big Brownie, την τεράστια αρκούδα. Αλλά αντί γι' αυτόν, εγώ βρήκα τον Boy Dexter και τη μικρή αρκούδα στη θέση του. Και όπως πήγαινα μετά να φύγω, σκόνταψα και έριξε κάτι την κυψέλη. Καλύτερα να πηγαίνω τώρα γιατί οι μέλισσες έπιασαν δουλειά. Big Brownie! Οι μέλισσες, πρόσεχε! Λοιπόν, μάλλον πρέπει η παγίδα μου με τις μέλισσες να έχει τακτοποιήσει τον Big Brownie τώρα. Θα πάρω αυτό το λάσο και θα τον σύρω έξω. Κοίτα! Κοίτα πόσο μικρό τον έκαναν οι μέλισσες! Σταμάτα, κύριε Μπαρτ! Αυτός είναι ο μικρός Brownie, ο φίλος μου! Ο μικρός Brownie! Και θα τον πιάσω και θα τον χρησιμοποιήσω για δόλωμα. Δόλωμα? Ναι! Τώρα δεν θα την γλιτώσει ο Big Brownie. Αποκλείεται. Ευχαριστώ που με έσωσες από τις μέλισσες, κύριε Brownie. Τώρα πάμε να βρούμε τον Boy Dexter και τον μικρό Brownie. Μα, κύριε Μπαρτ, γιατί το έκανες αυτό στο μικρούλι Brownie? Αυτό, γιέ μου, είναι ένας βράχος που κουνιέται. Και όταν ο Big Brownie δει το μικρό εκεί πάνω, θα ανέβει φυσικά για να τον σώσει τη ζωή. Μα, ο βράχος θα έχει πολύ βάρος και θα πέσει. Ναι, αλλά θα πέσει μαζί και ο Big Brownie, ο οποίος φυσικά θα χαθεί σε βάθος 10.000 μπουλιών. Αυτό είναι κακό, κύριε Μπαρτ. Δεν θα το επιτρέψω ποτέ. Ήμουν σίγουρος ότι θα αντιδρούσε, συνέτερε. Γι' αυτό και εγώ θα σε ξεφορτωθώ τώρα. Πολύ αργά, κύριε Μπαρτ. Τώρα έρχεται ο Big Brownie. Ένας τραντευόμενος βράχος. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. Σταμάτα, κύριε Brownie. Μην ακουμπήσεις το βράχο. Σώθηκε. Καταπληκτικό! Θεέ μου! Κατευθείαν πάνω στο ράντζο του κυρίου Μπαρ! Το ράντζο μου! Όχι το ράντζο μου! Τι κρίμα, κύριε Μπαρ! Hey, πού πήγαν οι Μπράουνι? Έκαναν το ράντζο σπίτι τους!